Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα. Ένα ακόμα μάτς στο Τζάμπο, όλοι ξεκινάει. Οι BC Apple αντιμετωπίζουν τους Tomahawks. Μέξα στην πρώτη κατοχή για τους Tomahawks. Ο Θεακούλης ακατεβάζει, μέξα σποστάρι. Αριστερά ο Γόγολος. Δεξιά ο Κάρλος. Και για το σκρίνο Κουμπαράκης. Θεακούλης επιλέγει το τρίποντο. Αστοχή με ταμπλό. Σωτηρόπουλος γράφει το rebound. Κατεβάζει ο Εγκλέζος. Σωτηρόπουλος από τη βόλεια αστοχή, μέξα στο rebound. Εγκλέζος είναι κοντά, τον πιέζει. Κάρλος. Μέξες και Κουμπαράκη στο screen. Επιλέγει την πλευρά του Κουμπαράκη. Θεακούλης και άλλο σουτ. Άστοχο και αυτή τη φορά. Υπάρχει φάουλ από το Σωτηρόπουλο. Αστοχή ο Μέξης για τρεις. Κουμπαράκης όμως παίρνει το rebound. Κάρλος. Θεακούλης πάλι στον Κάρλος. 5 δευτερόλεπτα. Μέξας, δύσκολη ενέργεια. Και άστοχη Σωτηρόπουλος στο rebound. Μπελεχάκης. Θα κατεβάσει ο Μπελεχάκης τον 19 από τον 8 rebound και 5 assist στο προηγούμενο μάτς. Πρώτο σουτ μέσα. Στον πρώτο γύρο είχαν κερδίσει Tomahawks με 8 πόντους. Σήμερα ο Μπελεχάκης θεωρώ ότι θα είναι πιο αποφασισμένος. Κάρλος, αστοχή. Παίρνει όμως το rebound. Με δεύτερη προσπάθεια είναι και πάλι άστοχος. Ρενιέρης. Κάνει το φάουλ. Γόγολος. Γίνει στο Θεακούλη. Κουμπαράκης. Πανακλέζει το Μπελεχάκης. Δεν το κάνει τελικά. Γόγολος. 7,4 δευτερόλεπτα με το ένα χέρι. Δύσκολη πομπίδα και άστοχη του Γόγολου. Αστοχή και ο Μέξας. Μαζεύει ο Ρενιέρης. Εγκλέζει στο Μπελεχάκη. Μπελεχάκης πάλι για τρεις. Πάρα πολύ άστοχη. Κάρλος. Γόγολος. Καλός τρίτο κουμπαράκι. Θεακούλης. Είναι άστοχος, Μέξας παίρνει το rebound και τελειώνει το φάση. Ποστάρι ο Μακρύς. Υπάρχει καθαρό φάουλ από το Γόγολο. Και ο Μακρύς ψήφιο στο μάτς το προηγούμενο. Αρκετά κρύοι οι Tomahawks έχουν. Αρκετό καιρό να παίξουν. Να δούμε αν θα βγει στο παιχνίδι τους. Λείπει και ο Ανδριαδάκης. Είναι σίγουρα μια απώλεια. Ο Μακρύς εκτελεί άρτια. Κάρλος κατεβάζει τον Εγκλέζο απέναντί του. Μπόγολος. Δεν σκοράρει Μπελεχάκη στο rebound. Σωτηρόπουλος στο μακρύ. Μπελεχάκης πάλι για τρεις. Αστοχή. Θα πάρει ο Γόγολος το rebound. Δίνει στον Κάρλος. Κάρλος κάνει βήματα. Ο
Βελεχάκης μαζεύει. Ο Σωτηρόπουλος μακρύς προσποιείται πάρα πολύ ωραία. Πασάρει στον Βελεχάκη. Κάτω εκεί περνάει στο στόμαχο όμως, απάνω τα λάθη από την BC Άβλα. Ξεχασμένος από καιρό ο Μέξας. Μακρύς πατάει και αστοχή. Δεν μπορώ να πω κάτι. Είμαι και εγώ σοκαρισμένος. Ελπίζω να κάνουμε όλοι λάθος και να μην είναι τίποτα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εύχομαι να μην είναι τίποτα. Ας το και ο Γόγολος μαζεύει ο Σωτηρόπουλος. Μαζεύει ο Μέξης την προσπάθεια μακρύ. Αστοχή. Και ο Ρενιέρης διώχνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Μέξας μαζεύει ο Μακρύς, ο Σωτηρόπουλος με συγχωρείτε. Κατεβάζει ο Μακρύς. Αστοχή μαζεύει και σκοράρει ο Μακρύς. Για το 2-7. Κάρλος Γιατρής, είναι άστοχος, το rebound θα το πάρει ο Μακρύς. Ο Κουμπαράκης κλέβει εντυπωσιακά.
Δίνει και στο Μέξα, πολύ ωραίο πλέον του Μπάρακ. Γόγολος. Του Παράκης τελειώνει από την πάση του Θεακούλου. Εύστοχο σουτάκι. Σωτηρόπουλου. Αστοχή ο Μίξας, είναι και πάλι μόνος στην αστοχή. Σωτηρόπουλος παίρνει το rebound. Μακρύς. Αρέσκεται πολύ να σουτάρει από εκεί. Μαζεύει ο Μίξας. Ωραία στο Θεάκουλη. Κάρλος. Βόγολος για τρεις. Πάρα πολύ καλό σου. Σκοράρει ο Ρενιέρης από την πάσα του μακρύ, νομίζω. Κάρλος, Βόγολος είναι μόνος του και πάλι. Και πάλι για τρεις ο Βόγολος, το έχει αυτή τη φορά. Κατσάτσος παίρνει το rebound, κατεβάζει ο Εγκλέζος. Κόπτεται η επίθεση προσωρινά. Διπλή αλλαγή για τους Τόμαχοκς. Κοντένουν αρκετά το σχήμα τους. Να δούμε. Μακρύς. Αστοχή ο Σωτηρόπουλος. Θεακούλης μαζεύει. Σας. Είναι και 25 για τη λήξη του πρώτου δεκάλεπτου. Το δεκάλεπτο αυτό σημαδεύεται δυστυχώς με τραυματισμό. Μένει στα χέρια τον Τόμαχοκς. Βήματα του Τζάουση. Μακρύς. Κοστάρι ο Ρενιέρης. Διατρίζω Μακρύς. Γράφει το 7-14, έχουμε double score υπέρ τον Άμπλα. Κάρλος με καμπύλη είναι άστοχος. Πήρε το rebound πριν. Κοίταγε λίγο τη φάση του Σωτηρόπουλου που έπεσε. Τελικά είναι καλά. Υπάρχει φάουλ από τον Ζάουση. Ο Μακρύς.
επιθετικό από τον Ρέγγερη. Κάρλος Γόγολος στο Μέξα. Ωραία, θέλει ένα ψηλός τον Τόμαχοκς. Τζέλος, Κατσάτσος, Σωτηρόπουλος, ψάχνει το μακρύ. Ο Μαχαιρής ξεχάστηκε στο γράψτο. Και ο Ρνεράκης ετοιμάζεται να περάσει το πάρκε. Σαούσης, Κάρλος. Σκοράρει και πάλι ο Μέξας. Μας δείχνει ο Σωτηρόπουλος, μαζεύει ο Μέξας. Πρωταγωνιστής στο δεκάλεπτο. Ο Μέξ με κάθε τρόπο σκοράρει. Γίνεται και το λάθος. Κάρλος Κλέβη, ευκαιρία να περάσουν μπροστά οι Τόμαχοκς. Τσαούσης σκοράρει για δύο. Κατεβάζει ο Νεράκης. Φάουλ από τον Μέξα Σωτηρόπουλο. Το κρεσέντο του Μέξα έχει δώσει το προβάδισμα στο Μαχοκς. Αστοχή ο Μακρύς. Τσάουζ έχει πάρει το rebound. Και ο Κάρλος σκοράρει από τη βόλη. Βλέπει τον Κάρλος, ο οποίος κάνει κάτι πολύ περίεργο. Αστοχή και ο Μέξας. Έχουμε κλέψιμο ή φάουλ για να δούμε. Έχουμε φάουλ του Γόγολου πάνω στο Μιτζέλο. Κατσάτσος κερδίζει το φάουλ από τον Τζάουση. Στο Νεράκι. Δεύτερο γρήγορο φάουλ του Γόγολου. Μέσα η πρώτη βολή από τον Νεράκι. Μέσα και η δεύτερη. Κουμάντος για τρεις. Είναι άστοχος. Μαζεύει ο Μακρύς. Κορνεράκης. Πολύ ωραία πάσα, αλλά ο Μακρύς έχει ξεχαστεί. Πρώτο γραφιστό. Ας το δει ο Κάρλος.
Πάντως μαζεύει ο Μακρύς. Τελείως το ρυθμό που μπορεί να έχει το πρώτο δεκάλεπτο. Ας το δει ο Μέξας. Κάπως παίρνει το ρημάνο του κουμάτος. Ας το δει ο Κάρλος, μαζεύει ο Μάκρης. Σωτηρόπουλος. Μάκρης για τρεις. Μέξας το rebound. Κατσάτσου. Διπλός κρυμ ψηλά της Δαϊκάρλος. Γίνεται και το λάθος, όλο αυτό ξεκίνησε από την αστοχία του κομμάτου, από την τάπο βασικά του τρόπου του κομμάτου. Μιτζέλος. Εγκλέζος, αστοχή παίρνει το επιθετικό rebound. Δίνει Σωτηρόπουλο από τα 6 μέτρα τελευταίο συνάστοχος ο Κλέβης, παίρνει κι άλλο rebound και έχουμε φάουλ από τον κουμάτο νομίζω. Για να εκτελεσμένες 17-20, 4 και 29 πριν το ημίχρονο. Δεν θα λέγαμε ότι έχει ρυθμό μέχρι αυτό το μάτς. Ίσα ίσα εντάσεις, καμπανεβάσματα. Αστοχή ο Μέξας, μαζεύει ο Σπυρόπουλος. Κατεβάζει ο Εκλέζος. Κορνεράκης. Κλείνεται, τσαρτζάρεται. Πασάρει εξαιρετικά. Άλλο Μιτζέλος. Είναι και πάλι ζωγραφιστό. Κάνει φάουλ στο Μέξα. Κάρλος. Αυτό και ο Γόγολος, μαζεύεται Ακούλης. Με τα μπλό τελειώνει πολύ ωραία τη φάση. Yeah.
19-20. Κορνεράκης δίνει στο μακρύ. Ο οποίος τελειώνει πολύ ωραία τη φάση. Από κοντά με ταμπλό. Γίνεται και το λάθος. Από τον Γόγολο νομίζω κλέβει ο Εγκλέζος. Τα βάζει με όλους. Και αστοχή μέσα στο τυπάω. Ο Μέξης κάνει βήματα. Τέλος. Καθαρή άμυνα του Γόγολου στο Ροδενάκι. Μέξες ωραία στο Γόγολο. Άστο και ο τελευταίος. Παίρνει πάλι ο Γόγολος. Και τελειώνει από κοντά τη φάση. Έρμπολα από Κορδεράκη, λίγο καταλαβίστηκε η απόφαση. Μέξας έχει πάρει το rebound. Με ένα χέρι αστοχή ο Κάρλος. Ο Ρενιέρης αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Κορνεράκης. Ρενιέρης. Στο Ρενιέρακη. Αυτός σουτάρει τελικά, μαζεύει μακρύ στο rebound και κερδίζει δύο βολές από το Θεακούλη. Ένα και 36 πριν τη λήξη. Του πρώτου μικρόνου. Μέσα πρώτη βόλη. Έξω η δεύτερη. Θεακούλη στο rebound. Ας το είχε Θεακούλης, μαζεύει. Ο Ρενιέρης. Κατεβάζει ο Εγκλέζος. Τρίποντο, δίποντο, συγγνώμη τον Νεράκη, μάλιστα. Για το 21-25. Κάρλος. Δίνει στο Τζαούσι, προστοχή μαζεύει. Το rebound το μακρύ σε ένα τρόπο, καλά. Αστοχή μαζεύει ο Θεακούλης. 40 δευτερόλεπτα Θεακούλης. Ωραία στο Γόγολο. Ο τελευταίος χάνει την μπάλα. Πατάει και γραμμή. Και κάτω εκεί περνάει. Στους μπίση άπλα. Ρενιέρης. Μεράκης, ανεβαίνει για σκύνο μακρύς. Ρενιέρης για τρεις. Είναι άστοχος, 20 δευτερόλεπτα. Το rebound το έχει πάρει ο Τσαούσης. Θεακούλης, σταματάει την τρίπλα. Δίνει στο Τσαούση. Κάρλος, Γόγολος για τρεις. Μέσα μεγάλο τρίποντο. Στη λήξη σχεδόν του ημιχρόνου.
Γιακούλης. Είναι άστοχος, μαζεύει ο Μέξας και αστοχή από κοντά. Κάρλος παίρνει το rebound. Με τα μπλά αστοχή. Μέξας παίρνει και άλλο rebound. Υπάρχει φάουλ. Σωτηρόπουλος μαζεύει. Θεακούλης Κάρλος, πάλι Θεακούλης, ποστάρει ο Μέξας. Κάρλος για τρεις. Άστοχος, Μέξας μαζεύει. Τρομερή άμυνα του Σωτηρόπουλου. Μαζεύει όμως και πάλι ο Κάρλος και τελειώνει από κοντά τη φάση. Αστοχή, μαζεύει το rebound ο Σωτηρόπουλος. Θα επαναφέρω ο Εγκλέζος. Σωτηρόπουλος, έχει τον Κάρλος πάνω του. Νομίζω πρέπει να γυρίσει να αποστάρει. Υπάρχει ένταση στο μάτς. Με την κακή είναι αυτό, το λέω να σου πω την αλήθεια. Ο Γόγολος βάζει ένα πολύ ωραίο καλάθι. Με το ένα χέρι. Αστοχή ο Μακρύς. Μαζεύει ο Μέξας. Κάνει λάθος, κλέβει ο Μακρύς. Κάνει με τη σειρά του λάθος και δίνει κατοχή στο στόμα του.
Χάφλιπον στον πάγκο. Άσε και ο Γόγολος. Έξω πρώτη βόλη. Έξω και η δεύτερη. Κατσάτσος. Σωτηρόπουλος. Κατσάτσος για δύο. Είναι άστοχος. Το rebound όμως το παίρνει μακρύς. Και από κοντά τελειώνει τη φάση. Γιατί αστοχή όμως, γιατί εκεί πέρα είναι η τρομερή άμυνα. Ω, συγγνώμη, κουμάτος, η τρομερή άμυνα του Σωτηρόπουλου. Αστοχή και ο Μακρύς, μαζί ο Σωτηρόπουλος, όχι, μαζί τελικά ο κουμάτος. Κουμάτος, παιδιά, και Σαούσης, με μπερδεύεται πάρα πολύ. Θα το ξέρετε από εδώ ψηλά ειδικά. Αστοχή ο Διακούλης, μαζί ο Κάρλος. Μέξας είναι μακριά από το γραφιστό. Φιακούλης με ταμπλό, αστοχή. Μακρύς μαζεύει. Κατσάτσος. Κάνει ο Ρενιέρης την μπάλα μόνος του. Διπλές αλλαγές για το στόμα Χοξ. Κουμπαράκης και Τσαούς περνάσουν όμως στον χώρο. Διακούλης, πάρα πολύ ωραίο τελείωμα. Από την ασίστ του Κάρλος. Μακρύς, θέλει να αποστάρει. Χαμηλά το φάουλ. Πάμε για αλλαγές. Πάλι, αστοχή όμως, μακρύς μαζεύει και κερδίζει ένα φάουλ από το Μέξα, νομίζω. Πάσα κλέβει ο Κουμπαράκης. Γόγολος τελειώνει πολύ ωραία τη φάση. Πολύ ωραίο σουτ από τον Κατσάτσο με πίεση. Ο Κουμπαράκης. Πολύ κακός του Κάρλος. Μαζεύει ο Ρενιέρης. Εγκλέζος πολύ ωραία στο μακρύ. Μακρύς. Τελειώνει δυναμικά τη φάση. Έχει χρόνο ο Κάρλος. Η πίεση είναι πολύ καλή. Κουμπαράκης τελικά. Παίρνει το κέντρο.
Δίνει στον Κάρλος. Και το τρίποντο έρχεται από τον Μέξα για το 37-31, 4-20 για τη λήξη του 10 λεπτού. Κουμπαράκης για τρεις, είναι πολύ άστοχος. Μαζεύει ο Μακρύς. Ρενιέρης. Μακρύς είναι άστοχος. Μέξας παίρνει το rebound, θέλει να τρέξει. Εφηδιασμό. Γλιστράει. Αστοχή. Κατσάφ στο rebound. 3 ακόμα λεπτά για τη λήξη του 10 λεπτού. Για τρεις ο Μακρύς μέσα. Και τελειώνει από τώρα τη φάση. Αστοχή ο Κατσάτσος, μαζεύει ο Ρενιέρης. Μακρύς πάρα πολύ ωραία, τελειώνει και πάλι τη φάση για το 39-38. Πολύ δουλειά από το Μακρύ. Παρά τις κυλίες και άμυνα το Μακρύ, ο Γόγολος πέρασε την παλέγερα. Σκοράρει και πάλι ο Μέξας από την πάσα του Κάρλος. Πολύ δουλειά από το Μέξα σήμερα, πάρα πολύ δουλειά. Έχει σκοράρει με κάθε τρόπο. Εντός και εκτός ζωγραφής του έχουμε βήματα. Από το Μιτζέλο. Ακόμα λεπτά παρακάτω για τη λήξη του 10 λεπτού. Άστε και ο Γόγολος. Κορνερά έχει μαζέψει. Σωτηρόπουλος, πολύ ωραία στο Κατσάτσο. Και καλάθι και φάουλ. Τρομερό του Μιτζέλου.
Κάρλος. 43-40. Κατεβάζω Κατσάφης, έχει ένα ακόμα λεπτό. Χάνει την μπάλα καθαρά από το κουμάντο και ο Μέξας σκοράρει και πάλι για το 45-40. Ορνεράκης. Σωτηρόπουλος θέλει να ποστάρει. Αστοχή ο Κατσάτσος. Παίρνει όμως το rebound ο Ρνεράκης. Σωτηρόπουλος. Αστοχή ο Μιτζέλος. Παίρνει το rebound από κοντά και αστοχή ο Ρνεράκης. Δεύτερη προσπάθεια, πάλι άστοχος Μέξας. Κάτι λιγότερα από 2 δεύτερα για τους Tomahawks. Θέλουμε ένα buzzer beater. Μακρύς. Κατσάτσος. Μέξας παίρνει το rebound. Πάλι από το μακρύ. Μέσα πρώτη φορά του Μέξα. Μέσα και η δεύτερη. Αστοχή ο Σωτηρόπουλος, μαζεύει ο Θεακούλης. Κουμάντος είναι δεξιά. Κάρλος θα πάει για το σούτο, όχι, πασάρει τον Ζαούση. Ζαούση είναι μόνος του, δείχνει να επιλέγει το κουμάντο. Σαν πιο ασφαλή επιλογή και πολύ καλά κάνει. Πολύ ωραίο στάκι. Για το 49-40, συν 9. Στα ώρα του φάουλ η άμυνα του Κάρλος. Μακρύ στοχή, Ζαούση μαζεύει. Θα κατεβάσει ο Θεακούλης. Δεν βιάζεται. Ο Κάρλος έχει αστοχήσει. Εκεί όμως είναι ο κουμάντος για να πάρει το επιθετικό rebound και να τελειώσει τη φάση. Αστοχή ο Κατσάτσος, μαζεύει ο Μέξας. Πάρα πολύ ωραίο κόστι κόστι του Μέξα. Για το 53-40 ανεβάζουν ρυθμό οι Tomahawks. Αργά αλλά σταθερά. Μακρύς. Καλάθι και φάουλ.
πολύ κακός του Κουφιάκουλη. Κορνεράκι στο κύριο, ο Τυρόπουλος μαζεύει. Μας βγήκε και πάλι ο Νεράκης. Το καλάθι όμως έρχεται. Ένα ακόμα σημαντικό καλάθι για τους Τόμαχοκς. Αστοχή ο Μιτσέλος. Μαζεύει ο Κουμάντος. Πασάρει πάνω από τον Ρώσο του Κάρλος, ο οποίος κερδίζει δύο βολές από τον Μιτσέλο. Νομίζω ότι η πλάστικα γέρνει αρκετά υπέρ των Τόμαχοκς. Όσο περνάει η ώρα, το συν 10 δεν είναι διαφορά ασφαλείας, είναι όμως μία υπολογίσιμη διαφορά. Ένταση και αρκετά λογική ένταση είναι με ρωτάτε για τους Πισιάβλα. Καθώς ήταν αρκετά άτυχε. Ο Κάρλος είναι πολύ ψύχρεμος στις βολές του. Σωτηρόπουλος. Μας λέει και ο Ρνεράκης, μαζεύει ο Μέξας, πάει για ένα ακόμα κόστο κόστο για να δούμε. Πατάει ο Μέξας, για δύο είναι άστοχος. Κατσάτσος αστοχή στο να κρατήσει το rebound. Ο Κουμάντος είναι εκεί, κλέβει και τελειώνει. Έξι σημαντική πόντια από το Κουμάντος στο τελευταίο δεκάλεπτο. Βγήκε μπροστά. Βοηθάει ιδιαίτερα στο συν 14 πλέον που γράφει το ταμπλό. 59-45 στα μισά του τελευταίου δεκαλέπτου. Δεν πατάνε καλά οι Πισιάμπλα, δεν νιώθουν καλά, είναι ξεκάθαρο πλέον. Σωτηρόπουλος στο χει. Κουμάντος παίρνει το rebound και Κάρλος στο χει με τη σειρά του. Σωτηρόπουλος το rebound. Δίνει στον Εγκλέζο, Εγκλέζος. Ο Ρνεράκης πάρα πολύ ωραία. Τελειώνει τη φάση. Με ένα drive υψηλής τεχνικής. Ο Παράκης κάνει τη δυο στην επιλογή. Κάρλος στο κουμάντο, Κάρλος για τρεις, άστοχη. Κατσάτσου στο rebound. Ο Ρνεράκης κατεβάζει, προσπίτε πάρα πολύ ωραία. Ο Ρνεράκης για τρεις, προσπίτε και πάλι πολύ καλά. Άστοχη. Όμως η κατοχή θα μείνει στην ομάδα του. Όμως η διαφορά είναι στους 10 ακόμα, είναι σε διψήφια αριθμό πόντων. Πρέπει να ανέβει και η υπόλοιπη ομάδα, όχι μόνο αυτός. Γόγολος. Κάρλος, ωραία το κουμπαράκι. Αστοχή ο Κάρλος, μαζεύει ο Γόγολος και αστοχή. Κατσάτσου έχει πάρει το rebound, Εγκλέζος στην επίθεση.
Κερδίζει ο Μεράκης το φάουλο από τον Γόγολο και πηγαίνει σε βολές. Έξω η δεύτερη. Ο Μέξης παίρνει το rebound και κερδίζει το φάουλ από τον Εγκλέζο. Κάρλος για τρεις είναι άστοχος. Μαζεύει ο Μακρύς. Αστοχή ο Μακρύς. Συγκρατεί όμως τρομερά ο Ρενιέρης. Μέξας, rebound και βολές. Έξω η δεύτερη. Ο Ρενιέρης μαζεύει. Εγκλέζος. Καθαρή άμυνα. Του Τσαούση. Νομίζω μισό λεπτάκι να δούμε τι έχει δώσει διαιτητής. Έχει δώσει βολές, ωραία. Άρα δεν έχουμε καθαρή άμυνα. Έχουμε καθαρό φάουλ. Έξω πρώτη βολή. Έξω και η δεύτερη. Μακρύς έχει μαζέψει ο Ορνεράκης για τρεις, είναι άστοχος. Κουμάτος, πολύ ωραία. Παράκι. Μέξας. Αρτιός εκτελεσμένο καλάθι. Για ακόμη μια φορά Αρβανίτης έχει περάσει το παρκέ. Αστοχή ο Μακρύς, μαζεύει. Κατσάτσος. Άστοχος ο Μακρύς, μέξα στο rebound. Χάνει την μπάλα μόνος του. Έχει κάνει αρκετά χιλιόμετρα. Συν 12 για τους Tomahawks. Εγκλέζος. Κάνει το φάουλ της Άουσης. Τρίτο. Τέσσερα πρέπει να έχει ο κουμάντος. Ιδιαίτερη τεχνική του Εγκλέζου. Βγήκε όμως σε καλό. Κουμάτος του Τσαούση και βήματα από τελευταίο και τεχνική ποινή.
πέσει από όλη τη μακρύ. Αστοχή ο Μακρύς, μαζεύει ο Κάρλος. Τρομερή τρίπλα του Κάρλος. Δύο ακόμα λεπτά για τη λήξη του μάτς. Γόγολος, γίνεται το λάθος. Νομίζω ότι μόνο με τάκλινγκ προλάβαινε την πάσα εκεί ο Μιτζέλος. Ψάχνει χώρο για τον drive. Κάρλος τελικά κλέβει. Αρβανίτης κάνει μια δύσκολη πάσα. Πάρα πολύ ωραίο το τελείωμα από το κουμάντο, ο οποίος πραγματικά αναγεννήθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Σωτηρόπουλος, συγγνώμη Μακρύς, στον Ορνεράκη, ο οποίος πάνε εκμεύσει λίγο το φάουλ εκεί πέρα. Δεν σφυρίζεται τελικά. Μακρύς σκοράρει από κοντά. Σύνδεγα και πάλι. Κάρλος περνάει το κέντρο, δίνει στο κουμάντο, ο οποίος έχει πάνω του τον Μιτζέλο. Μέσα πρώτη βόλη. Μέσα και η δεύτερη. Τριπλάρει πολύ χαμηλά ο Εγγλέζος. Αστοχή Ορνεράκης. Μαζεύει ο Κουμπαράκης. Ο Κάρλος κάνει το φάουλ και ο Εγγλέζος πάει σε βολές. Έξω και οι δύο. Πάρει το rebound ο κουμάντος. Αρβανίδης κλείνεται, κάνει το λάθος. Κλέβει ο Εγγλέζος. Μακρύς. Τελειώνει τον εφηνδιασμό πολύ ωραία. Για το 66-56. Κάρλος με αντίπερα όχθη. 30,5 δευτερόλεπτα. Κάρλος κοιτά το χρονόμετρο. Δίνει στο κουμάντο. Κουμπαράκης προσποιείται. Δεν είναι το φάουλ ψηλά, σε κανένα περίπτωση. Έξω πρώτη βόλη. Και η δεύτερη, Σωτηρόπουλος παίρνει το rebound. Εγγλέζος. Μακρύς για τρεις.
Δεν του κάνει το χατήρι, είναι εκεί όμως ο Σωτηρόπουλος, παίρνει το rebound και τελειώνει τη φάση. 66 λοιπόν, 58 τελικό σκορ, νικητές Tomahawks. Μια σημαντική νίκη για το πλασάρισμα στα play-off.